Επιβεβαίωσε την είδηση ότι ματαιώνεται η πώληση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε στην λήψη της προαναφερόμενης πολιτικής απόφασης σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ. Πηγές στέλνουν το Ταμείο Αποκρατικοποίησης να εξετάζει πλέον άλλες μορφές αξιοποίησης του λιμένα. Σε ό,τι αφορά τους λόγους της ματέωσης του διαγωνισμού που είχε φτάσει στην τελική φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών και από υποψήφια επενδυτικά σχήματα, αυτοί έχουν να κάνουν με τα καινούργια δεδομένα που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Καταρχάς, η πληροφορία αυτή είναι αληθές. Η πληροφορία αυτή είναι ακριβής. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στην παρούσα συγκυρία η Αλεξανδρούπολη είναι τόσο μεγάλη στρατηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέπει να παραμείνει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και την δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ πολύ περισσότερο, γιατί στην παρούσα συγκυρία δεν βλέπαμε τον λόγο να πουληθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε κάποιο ξένο επενδυτή.